όσοι θέλετε θα πάτε να εμβολιαστείτε. Όσοι φοβάστε, μιλήστε με την ψυχή σας, με τον εαυτό σας. Ουδής μπορεί να σας υποχρεώσει ή να σας τρυπήσει. Τηρείτε τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. I don't wanna talk. Η ζωή έχει γίνει κόλαση στην Ελλάδα. Επιμερών Μαρκισίου Ντε Σάντ. Όσοι τον καλύπτουν ή τον υπερασπίζονται. Με πρώτη την αθηναϊκή ελίτ. Πρέπει να θυμούνται καθημερινά επί 24 ώρες no more race to play. Ότι βασανίζουν συμπατριώτες τους. Takes it all. Βασανίζουν πολύ συμπατριώτες τους που έχουν άδειο στομάχι. Κρυώνουν. Δεν έχουν φως στο σπίτι. Δεν έχουν να θρέψουν τα παιδιά τους. Μην αντιμετωπίζετε με βία όλους αυτούς τους τυράννους. Μην καταφεύγετε στη βία. Μην συγκρούεστε με αστυνόμους που είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Αντιμετωπίστε τους με χλέβη. Από μακριά. Με περιφρόνηση, τραγουδώντας όπως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Τραγουδίστε δυνατά σε όλη την Ελλάδα. Τραγουδίστε και θα έρθει η ελευθεριά. Θα πέσουν από το τραγούδι, από τη χλέβη, από την περιφρόνηση. Χτυπάτε κατσαρόλες παντού. Από όπου περνάνε κυβερνητικοί, χτυπάτε κατσαρόλες και τηγάνια. Κατσαρόλες και τηγάνια. Μη συγκρούεστε με τους αστυνομικούς. Είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Χρησιμοποιούνται. Όπου πηγαίνει ο Μητσοτάκης, ορχήστρα από κατσαρόλες. Χλέβη. Πανεθνική χλέβη. Καλημέρα Δράμα, καλημέρα Βέρεια, Νάουσα, καλημέρα Καστοριά, ψηλά την κεφαλή, στοιχηθείτε μαζί μου, θα πέσει με υπόκοφο χδούπο η βαστήλη του Μητσοτακισμού. Εδώ, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Τράγκας δεν είναι πλέον κοντά μας. Να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα όλοι γνωρίζαμε για τη σοβαρότητα της κατάστασης υγείας του. Έδινε σκληρή μάχη, ανεβολίες ως ο ίδιος, με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και εδώ είναι κάτι το οποίο ανησυχεί. Ανησυχεί όλους μας. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Και το θέμα είναι να μην φύγει κανένας συνάνθρωπός μας από τη ζωή. Δύσκολες ώρες για την οικογένεια, δύσκολες ώρες για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Η σύζυγός του, η οποία και εκείνη αυτή τη στιγμή ακόμα νοσεί από τον κορονοϊό. Να πούμε, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που δεχτήκαμε σήμερα το πρωί, όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Τράγκα. Ένας άνθρωπος μαχητής, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κερδίσει το δικό του κοινό,
με μια τεράστια πορεία. Από άλλους θετική για άλλους αρνητική. Το ζήτημα είναι ότι ο Γιώργος Τράγκας έγραψε τη δική του ιστορία. Αλλά δυστυχώς έφυγε με το χειρότερο τρόπο. Με το πιο δύσκολο και πολύ επίπονο τρόπο.